θα εκδηλώσει τα συναισθήματά του. Αυτό θα δούμε σήμερα και θα το δούμε με pick a card. Συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, είμαι σε υπερκόπωση, γι' αυτό κιόλας δεν μπορούμε να κάνουμε το βίντεο κανονικά και κάνουμε pick a card, γιατί δεν έχουμε το χρόνο και την ενέργεια να κάνουμε ένα κανονικό βίντεο, γιατί πρέπει να απαντήσουμε στις γραμμές μας, στα ραντεβού σας, τα οποία οι περισσότεροι βιάζεστε κιόλας και τα θέλετε τώρα. Λοιπόν, που είναι πολύ δύσκολο γιατί γίνεται ένας χαμός. Έχουν κλειστεί τα ραντεβού κάθε μέρα, έχουν κλειστεί από την προηγούμενη μέρα. Γι' αυτό είναι μια δυσκολία στο να πάρετε αυθημερών το ραντεβού. Οπότε θα εκδηλώσει τα συναισθήματά του απέναντί σου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πρώτη, πήρα αυτή τώρα, πρώτη κάρτα εδώ πέρα. Δεύτερη κάρτα. Η τρίτη κάρτα. Έλα τώρα, θα βγάλουμε αυτή. Τώρα αυτό άνοιξε. Οπότε, πρώτη κάρτα, δεύτερη κάρτα ή τρίτη κάρτα. Θα εκδηλώσει τα συναισθήματά του απέναντί σου. Οι κάρτες που ανοίγουμε είναι Gay Tarot, τα οποία να ξέρετε ότι επειδή είναι Gay Tarot δεν σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα γούστα. Όπως οι κανονικές οι κάρτες δεν έχει σημασία τις σεξουαλικές σας προτιμήσεις, έτσι και σε αυτές τις κάρτες είναι το ίδιο, ισχύει για όλους το ίδιο, γιατί δεν κάνουν οι κάρτες, πώς λέγεται, διακρίσεις. Απλά έτσι λέγονται οι κάρτες συγκεκριμένες που έχουμε ανοίξει και έχουν ίσως τέτοιο θέμα. Λοιπόν, τις πήραμε γιατί έχουμε σχεδόν όλα τα πακέτα που κυκλοφορούν, εκτός από αυτά με τα αστεία, πώς λέγεται, αστείες εικόνες. Αυτές δεν τις παίρνουμε. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν ήθελα να πω νομίζω κάτι άλλο. Για να ξεκινήσουμε, αν να πω κάτι άλλο θα το θυμηθώ και θα το πω. Πάμε για εσένα που επέλεξε το πρώτο πακέτο. Για να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ μου δείχνει τα αισθήματά του, δεν θα τα φανερώσει, μου δείχνει εδώ πέρα, δεν σκοπεύει να τα φανερώσει, δεν σκοπεύει να στα πει, μου δείχνει εδώ πέρα, είναι φυλακισμένα, ίσως κάτι να έχει περάσει και στο παρελθόν και φοβάται να ανοιχτεί, οπότε είναι φυλακισμένα τα συναισθήματά του και μου δείχνει εδώ πέρα και τα κρατάει καλά κρυμμένα μέσα του. Εντάξει, δεν τα βγάζει, δεν τα εκδηλώνει, τα κρύβει, οπότε δεν νομίζω να σου εκφράσει τα συναισθήματά του, τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το επόμενο. Για να δούμε τώρα σε σένα που επέλεξες. Να πω και κάτι άλλο, τη δεύτερη κάρτα. Να πω και κάτι άλλο για τους ενεργειακούς καθαρισμούς. Μερικές φορές ίσως τα ραντεβού να είναι μετά από πάρα πολλές μέρες, για το λόγο ότι πρέπει να... είμαι και εγώ full με ενέργεια για να μπορέσω να κάνω ένα ενεργειακό καθαρισμό ένα καθαρισμό ενεργειακό στην αύρα, γιατί αν δεν υπάρχει ενέργεια πρέπει να γίνει αποκατάσταση δική σου, οπότε εκεί έχουμε θέμα, πρέπει να είμαι full, οπότε λογικό είναι να καθυστερούν αυτά τα ραντεβού. Και να πω και το άλλο για τα ενεργειακά τατουάζ που έχουμε, με σύμβολα, μαγικά σύμβολα, τα οποία αυτό που έχεις και θέλεις το κάνεις επάνω σου και απορροφάται από τον οργανισμό σου και μπαίνει μέσα στην άβρα σου και γενικά μέσα σε σένα, ας πούμε μία προστασία, οπότε εκεί είσαι ακόμα πιο προστατευμένη ή προστατευμένος από ότι αν θα φόραγες απλά ένα φυλαχτό. Λοιπόν, πάμε σε σένα στο δεύτερο πακέτο. Εδώ θα στα εκδηλώσει εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά θα κάνει μάλλον την τρίπλα και θα σου εκφράσει τα συναισθήματά του. Εντάξει, δείχνει ότι δεν θα το κάνει, αλλά ξαφνικά μου δείχνει εδώ πέρα, ναι, θα εκφραστεί και θεωρώ ότι ξεχυλίζει και συναισθήματα για εσένα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σένα που επέλεξε το τρίτο πακέτο. Για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ δεν θα σου εκφράσει τίποτα γιατί δεν υπάρχουν συναισθήματα καθόλου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα εδώ πέρα ότι αυτά που λες εγώ τα ακούω βέρεσε.
Οπότε, ό,τι και να του λες εσύ, ό,τι μηνύματα και να του γράφεις, ό,τι ερωτικά μηνύματα, ό,τι και να του λες, ό,τι και να του λες, αυτός έχει γραμμένο ή γραμμένη στα παλιά του τα παπούτσια. Λοιπόν, και απ' την άλλη, να ξέρεις ότι κοιτάζει να φύγει μακριά σου με την πρώτη ευκαιρία. Όπως λέγει ο Κωστόπουλος, στο πρώτο φορτηγό που θα βρω στην Εθνική Οδό. Θα το βάλουμε και αυτό έτσι να ξεκινάει κιόλας. Ίσως το βίντεο, γιατί μας αρέσει ο Κωστόπουλος. Λοιπόν, έτσι οπότε εδώ πέρα δεν θα σου εκφράσει τα συναισθήματά του, γιατί τον βλέπω ότι δεν έχει συναισθήματα για σένα και τον βλέπω κιόλας να θέλει να σηκωθεί να φύγει με την πρώτη ευκαιρία. Εντάξει, περιμένει μου δείχνει εδώ πέρα, εντάξει, κάτι να ντουρθεί, κάτι να γίνει και με το που θα ντουρθεί αυτό που περιμένει, αυτός την έχει κάνει από καιρό. Μα εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα από ό,τι λέει και Κωστόπουλος. Εγώ την έχω κάνει από καιρό. Οπότε, μα εσύ δεν έχεις καταλάβει. Ελπίζω να σας βοηθάμε τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ το ζόρι που τραβάμε στη δουλειά. Από εκεί και πέρα σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. I'm not afraid of the devil. I've fought demons my whole life. I've been knocked down, bruised and broken. But I never gave up. I kept fighting. Because I know that the greatest victory is not in defeating others, but in conquering the darkness within myself. So I'll keep on swinging, keep on pushing, and keep on believing that I have the power to beat the devil at his own game. I'm not afraid of the devil.